ώρα. Γιατί δεν θέλω να αφήσω τον Μπάμπα Χρήστο μου να περιμένει. Που τον έχουμε μαζί μας. Βεβαίως, όπως υποσχεθήκαμε. Καλημέρα! 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 Ακόμα μία καλημέρα! Πόσο χαίρομαι που είμαι κάθε μέρα μαζί σας! Και εμάς είναι μεγάλη μας η χαρά, το ξέρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαι, καρδούλα μου γλυκιά, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αυτές οι μέρες ναι, είναι λίγο πιο πιεσμένες αυτές οι μέρες. Με πολύ κόσμο, με πολύ αγάπη, με μεγάλη αγκαλιά, με χαρά, και με συγκίνηση για τα προβλήματα του κόσμου. Νομίζω ότι περνάω πανέμορφα και οι ακολουθίες μέσα στο σκοτάδι με τα καντιλάκια και τα κεράκια. Δεν ανάβουμε φώτα στο ναό αυτές τις μέρες. Α, τι ωραία. Τι ωραία, για να νιώσεις περισσότερο αυτές τις μέρες. Και τα μηνύματα της κάθε μέρας. Να αφαιθεί ο καθένας στη δικιά του γωνιά και να την απολαμβάνει. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι φοράει, τι δεν φοράει, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Όχι, αυτές τις μέρες ο καθένας μένει στη δικιά του γωνιά για να ευχαριστήσει το Θεό για τα καλά που του δίνει, για να τον παρακαλέσει για τα δύσκολα, για αυτόν, για τους δικούς του, για αυτούς που τον αγαπάνε, για αυτούς που δεν τον αγαπάνε. Ο καλός χριστιανός προσεύχεται και για αυτούς που δεν τον αγαπάνε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, γιατί σκέφτεται και τον συνάνθρωπό του ο καλός ο χριστιανός, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, Αγία Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη, και είπαμε το πρώτο που έχει σήμερα είναι το Ευχέλαιο. Ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας που είναι υπερηγίας για την ψυχή μας, για το σώμα μας να είμαστε καλά. Διαβάζουμε τα ονόματα όλα όσα μας φέρνουν οι πιστοί και αλήφουμε με λάδι. Είναι από την επιστολή του Ιακώβου που λέει «Ασθενή της εν ημίν», είναι κάποιος άρρωστος, προσκάλεσάς το, λέει, τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς δηλαδή, και αφού προσευχηθούν πάνω σε αυτόν, θα τον αλείψουν με λάδι. Κάνα αμαρτίας υπεποιηκός, αφεθήσεται αυτό. Και ό,τι αμαρτίες έχει, του συγχωρούνται. Και είναι υπέρ υγείας. Και μετά βέβαια το Ευχέλαιο, θα ψάλουμε και την ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης, της Μεγάλης Πέμπτης τον Όρθρο, που είναι αφιερωμένο, δέστε τώρα που είναι η Μεγάλη Πέμπτη, αρχίζουν τα πιο σπουδαία τώρα. Πρώτον είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας το παραδίνει ο Χριστός με όλη του την αγάπη. Και τι είναι η Θεία Ευχαριστία? Είναι το ψωμί και το κρασί που το ευλογάει ο Παπάς και το κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Όχι σαν το σώμα του Χριστού, ούτε σαν το αίμα, δεν είναι παρομοίωση. Είναι βεβαιότητα, είναι τέλεση μυστηρίου που μετατρέπει, που μεταβάλλει το ψωμάκι σε σώμα και το κρασάκι σε αίμα Χριστού. Για να μπορούμε να το έχουμε για πάντα μέσα στην Εκκλησία, κάθε φορά που λειτουργεί ο Παπάς, κάθε φορά που λειτουργεί, κάνει ξανά και ξανά όλη τη θυσία του Χριστού. Του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, αλλά και την ανάμνηση και την ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Όλα αυτά τα θυμόμαστε από το μυστήριο που παρέδωσε ο Χριστός εκεί που πήγε στο μυστικό δείπνο. Το δεύτερο που γιορτάζουμε αυτές τις ώρες, που είναι η Μεγάλη Πέμπτη, είναι η προδοσία του Ιούδα. Πόρε, πόσο φρικτό είναι αυτό, πόσο φοβερό είναι να είναι μαθητής του 3 χρόνια κοντά του, να έχει ακούσει τα πάντα, να έχει δει χιλιάδες θαύματα, να έχει νιώσει ότι αυτός είναι ο Θεός και είναι ο Χριστός, και ο ίδιος να τον προδίδει για 30 αργύρια. Επί, λέει, το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Από τότε ήταν τα κλεφτρόνια που έκλεβαν αυτά που έδιναν οι πιστοί.
Δηλαδή είχε το γλωσσόχωμο, το πουκί, που εκεί μέσα κρατούσε ό,τι έδιναν προσφορά ο κόσμος για να επιβιώσουν οι μαθητές του Χριστού, και αυτός αντί να τα βάζει στην κοινή προσπάθεια, τα βάζε στη δικά του την τσέπη. Από τότε είναι έτσι μπερδεμένα τα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος γίνει πλεονέκτης, όταν ο άνθρωπος γίνει φιλάργυρος, όταν ο άνθρωπος τα κάνει αυτά, τότε ζει παράνομα μέσα στην καρδιά του και κάνει και βέβαια και παρανομίες έξω. Το άλλο που γιορτάζουμε αύριο Μεγάλη Πέμπτη και είναι η σημερινή ακολουθία, είναι η προσευχή του Χριστού που έκανε στον κήπο της Γεστημανή. Εκεί λέει που έβλεπε τη θυσία του να έρχεται, το μαρτύριό του να έρχεται, και έσταζαν, λέει, ο υδρότας, έσταζε ο υδρότας, ως η θρόμβη αίματος τόσο πολύ υπόφερε ο Χριστός, βλέποντας το μαρτύριο να έρχεται, αλλά το μαρτύριό του δεν ήταν απλά ο θάνατός του, τα βασανιστήριά του, ήταν ότι στις πλάτες του κουβαλούσε τις αμαρτίες όλων μας. Εκεί πάνω στο σταυρό του Χριστού υπάρχουν και οι αμαρτίες οι δικές μας, και δείχνει αγάπη ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους και για όλες τις αμαρτίες. Και το άλλο που γιορτάζουμε αύριο είναι τέσσερα πράγματα μαζί. Είναι ο νυπτήρας. Αύριο, Ελπιδάκι μου, πόση ομορφιά δείχνει ο Χριστός όταν πριν, λέει, το φαγητό, πριν το μυστικό δείπνο, ναι, έβαλε, λέει, το νερό, ζώστηκε την πετσέτα, θα λέγαμε εμείς σήμερα, το λέντιο, έτσι το λέει εκεί στη γλώσσα τους, και έπλυνε τα πόδια των μαθητών για να δείξει την άκρα του ταπείνωση, ότι δεν ήταν εκεί, λέει, για να τον υπηρετούν οι άνθρωποι. Ήταν εκεί ο Χριστός μας ως ο τελευταίος διάκονος και υπηρέτης να πλένει τα πόδια. Και επειδή εκείνο τον καιρό τα πόδια ήταν βρώμικα, διότι οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με τα σανδάλια έξω και τα πόδια από το χώμα, από τη λάσπη, από τη σκόνη, πάντα ήταν βρώμικα. Και όμως ο Χριστός τα έπλυνε και τα σκούπισε τα πόδια. Και οφείλετε, λέει, κι εσείς, αλλήλων νύπτην τους πόδας. Μάλιστα. Ο μυστικός δείπνος, ναι, η προσευχή, η προδοσία, η ταπείνωση με το να πλύνει τα πόδια των τέσσερα μαθητών πράγματα του. Λοιπόν, τέσσερα πράγματα στην ακολουθία τη σημερινή, που αρχίζει γύρω στις 7, Παπαχρήστο μου, σήμερα. Ναι, θα αρχίσουμε 6:30 ώρα το μυστήριο του Ευχελαίου και θα συνεχίσουμε κατευθείαν. Εγώ πάντα το λέω ότι έχω δύο χωριά και κάνω δύο ακολουθίες. Κάνω και στο ένα χωριό, κάνω και στο άλλο. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ακόμη, Παπαχρήστο μου, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Πώς προλαβαίνετε, πραγματικά. Και μετά έχω εξομολόγηση. Χτες το βράδυ τέλειωσα την εξομολόγηση στις 1:00 τα μεσάνυχτα. Τι όμορφα που ήταν. Κάτι ψυχές, κάτι ψυχούλες, κάτι αγκαλιές, κάτι αγάπες. Θεέ μου, πόση ομορφιά μου χαρίζεις. Πόσες ψυχές πανέμορφες βλέπω, πανέμορφες, γλυκύτατες. Και λένε και κάποιες αμαρτιούλες. Γι' αυτό είναι εξομολόγηση. Για να πλένει και να σκουπίζει και να καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου και να την κάνει πεντακάθαρη. Πεντακάθαρη. Ο ακούραστος Παπαχρήστος μας, πραγματικά. Πόση εντύπωση μου κάνει κάθε φορά αυτό. Το ότι δεν ξεκουράζεστε, δηλαδή, 3-4 ώρες αν κοιμάστε. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Νομίζω τρέφεστε. Ναι, τρέφεστε, τρέφεται η ψυχή σας. Ναι. Όταν κεμίζει, από όλη εδώ, αυτή εδώ, την αγάπη. Εδώ. Παπαχρήστο μου, να πούμε. Θα δεις όταν θα έρθω στην Κύπρο πόσο ακούραστος είμαι. Σε αυτό μπορώ να καμφιθώ. Γιατί φαίνεται η χαζομάρα μου με κάνει. Ακούραστο. Αχ, Παπαχρήστο μου. Πραγματικά, λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα είστε και πάλι μαζί μας, εννοείται, για να μας πείτε
Αλλά και να καλό κλείσω Πάσχα την και καλή Ανάσταση. Ακριβώς, αλλά δεν θα αρχίσουμε μαζί. Γιατί το πρωί, θα έχω λειτουργία, θα έχει κόσμο πολύ να κοινωνήσει, θα πρέπει να κοινωνήσω, κάποιοι ίσως και να με δουν. Οπότε τελειώνοντας, θα σου έρθω, δεν θέλω να λείψω. Όχι βέβαια, θα κλείσουμε μαζί αύριο την εκπομπή, θα ευχηθούμε μαζί καλή Ανάσταση στους αγαπημένους φίλους που μας παρακολουθούν. Να είμαστε καλά όλοι. Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια αγαπημένε μας, καλή συνέχεια φιλούθκια. Φιλούθκια Κύπρος. Γεια σας.